Μετά και το χτεσινό με τα μεσονύχτιο thriller, στα οποία τελικά θα πρέπει να συνηθίσουμε σαν λαός να ανταποκρινόμαστε με δύναμη και σθένος, επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά ότι το μήνυμα που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει από τον ελληνικό λαό και το οποίο έχει κερδίσει με αγώνα τόσο των στελεχών, των μελών, αλλά όλων και των ανθρώπων που έχουν αγκαλιάσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και επομένως και το συνόλου της ελληνικής κοινωνίας, είναι σαφές. Παρά τις ασφαλτικές πίεσεις, παρά την πίεση που ασκείται από όλες τις πλευρές προκειμένου η Ελλάδα να υποχωρήσει, παρά τα τρομολαγνικά σενάρια που διακινούνται τόσο στο εξωτερικό όσο βέβαια και εντός της χώρας, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα και καμία περίπτωση ο πολιτικός συμβολισμός του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σε όλη την Ελλάδα και όλοι οι άνθρωποι που αγωνίζονται με νύχια και με δόντια προκειμένου να κρατήσουμε τη χώρα όρθια, να υποχωρήσουμε σε οποιασδήποτε μορφές πιέσεις οι οποίες θα στρέφονται ενάντια στην εντολή που έχουμε λάβει στον ελληνικό λαό, δηλαδή ενάντια σε μια έτοιμη διαπραγμάτευση που θα βάζει στην πρώτη γραμμή τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και που φυσικά θα έχει μια πολύ έτσι έντονα χαραγμένη κόκκινη γραμμή που λέει ότι βεβαίως το μνημόνιο έχει τελειώσει. Φυσικά μέσα στην εβδομάδα που θα ακολουθήσει, στην προσπάθεια τέλος πάντων να τεθούν μια και καλή και οριστικά τουλάχιστον στην παρούσα φάση εκείνες οι προϋποθέσεις που θα λύσουν τα οποιαδήποτε ζητήματα προκύπτουν από όλο το μηχανισμό της προπαγανδιστικής δύναμης που διαθέτουν τόσο τα ξένα όσο και τα ελληνικά μέσα, δηλαδή την επίθεση που δεχόμαστε από τις πλευρές προκειμένου να πιστεί ο κόσμος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπογράψει τελικά μνημόνια, είναι σαφές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επιτύχει κάτι που καμία από τις ελληνικές κυβερνήσεις της τελευταίας πενταετίας, παρότι είχαν και χρόνο και συμμάχους υποτίθεται στην Ευρώπη, δεν έχουν καταφέρει. Τι δηλαδή, να συζητάει ισότιμα από την Ευρώπη, πρασπιζόμενο στα δικαιώματα και τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Είναι μεγάλο λίγημα για όλους μας και δεν το παραγνωρίζουμε. Να προχωρήσουμε το νομοθετικό έργο το οποίο έχουμε ξεκινήσει. Ήδη εχθές ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική χρήση και λεπτομέρειες θα πούμε την επόμενη εβδομάδα για να ενημερώσουμε και τον κόσμο για να αξιοποιήσει αυτές τις ευεργετικές διατάξεις. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα συγκαλέσουμε μια συνέντευξη προκειμένου να ενημερωθεί ο κόσμος και στα τέλη της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε ανοιχτή συνέλευση. Δεν σας λέω την ημερομηνία από τώρα γιατί προσπαθούμε να το οργανώσουμε έτσι ώστε να έχει την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή η συγκεκριμένη συνέλευση που και οι βουλευτές του νομού αλλά και ενδεχομένως να μπορέσουμε να έχουμε και κάποιον από τους υπουργούς μαζί μας προκειμένου για το νομοσχέδιο της ανθρωπιστικής κρίσης να ενημερωθεί η κορινθιακή κοινωνία με λεπτομέρειες και να το αξιοποιήσει. Το δεύτερο νομοσχέδιο το οποίο ψηφίζεται σήμερα είναι το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Σας θυμίζω ότι και τα δύο αυτά νομοσχέδια έχουν συναντήσει την ισαλαία αντίδραση από πλευράς θεσμών ή τεχνικών κλιμακίων. Δεν ξέρω ποια λέξη να χρησιμοποιήσω από όλες αυτές που έχουν εφευρεθεί προκειμένου να περιγράψουν μια κατάσταση ουσιαστικής και τυπικής στέρησης της εθνικής μας ανεξαρτησίας. Επομένως, και οι δύο αυτές νομοθετικές ενέργειες της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ που είναι κοντά ή και διευρύνουν σε κάποια περίπτωση, αν δείτε το νομοσχέδιο με τις 100 δόσεις, θα διαπιστώσετε ότι διευρύνει λίγο και το προεκλογικό πρώτο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η αρχή μιας σειράς από ενεργειών οι οποίες βεβαίως θα αποκαταστήσουν πρώτον το αίσθημα δικαίου στο εσωτερικό της ελληνικής κοινωνίας και δεύτερον θα στείλουν ένα σαφέστατο μήνυμα προς τα έξω ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς παρά την πίεση που δεχόμαστε, τα βασικά αφορούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ελληνική κοινωνία προς πιο δημοκρατική και περισσότερο κοντά στα λεγόμενα και εννοούμενα και αντιλαμβανόμενα από το μέσο πολίτη ως μέτρα που αφορούν το αίσθημα δικαίου, δεν υπάρχει περίπτωση να υποχωρήσουμε. Είναι ένα στοίχημα που αφορά όλη την κοινωνία. Οφείλουμε να το παλέψουμε σε όλα τα επίπεδα. Είναι ένας αγώνας δύσκολος, ο οποίος αντιλαμβάνεστε ότι δέχεται τη σαλαία επίθεση πραγματικά από τα συστημικά μέσα, ακόμη και τώρα, δύο μήνες μετά την ανάληψη διακυβέρνησης από το ΣΥΡΙΖΑ. Και υπ' αυτή την έννοια, έχουμε την ευθύνη και την υποχρέωση όλοι μας ως λαός να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Ο άνθρωπος που, όπως θυμάστε πολύ καλά, έκλαιγε πριν από ένα χρόνο, φαντάζομαι, στο κοινοβούλιο, αποποιούμενος κάθε πολιτική, αν υπάρχει στο κόμμα της Χρυσής Αυγής πολιτική υπόσταση. Αν πιστεύεστε ένας άνθρωπος ότι έχει προσωπική πληροφόρηση ο Στάθης Μπούκρος από το ΣΥΡΙΖΑ, αντιλαμβάνεστε ότι πραγματικά πλέον η λέξη αστειότητα έχει χάσει το νόημά της. Δεν υπάρχει καμία προσωπική πληροφόρηση του κ. Μπούκρου
να καταλαβαίνετε ότι δεν καταλαβαίνω ποιος αναπαράγει αυτά τα ζητήματα και εκπλήσωμαι πως τελικά ο κύριος Μπούκουρας και με ποια ιδιότητα αυτή τη στιγμή βρίσκει βήμα να μιλήσει στην κορυφαϊκή κοινωνία και να απευθυνθεί σε αυτή. Έχει από τον πολιτικό του χώρο σε 300 εισαγωγικά προφανώς δεν έχει καμία εξουσιοδότηση, δεν καταλαβαίνω ποιο να την προσωπεύει. Υπ' αυτή την έννοια μπορεί κάτω να βγει ένας πολίτης και να πει μία οποιαδήποτε ανοησία μου επιτροπή έκφραση και υπ' αυτή την έννοια αυτή η ανοησία δεν γίνει πρώτο θέμα. Σε ό,τι αφορά το στρατόπεδο, έχουμε μιλήσει κατά επανάληψη, δεν βλέπω κανένα λόγο να ανοίξουμε πάλι το θέμα. Θα δώσουμε και πάλι μια συνέντευξη τύπου μέσα στο επόμενο 15ήμερο που θα ξεκαθαρίσουμε και δύο-τρεις άλλες πτυχές οι οποίες είναι σημαντικές. Όταν παραβιάζεις ανοιχτές θύρες, είναι πραγματικά αυτό, το καταλαβαίνετε, είναι οξύμορο. Δηλαδή το κέντρο κράτησης μεταναστών κλείνει όσο πιο μεθοδευμένα και συστηματικά μπορούμε, σεβόμενοι το υπάρχον νομικό πλαίσιο που είναι ο νόμος του 2011 που έχει προβλέψει αυτή τη συγκεκριμένη διαδικασία. Αν κάποιοι θέλουν να γκρεμίσουν τις πύλες του στρατοπέδου, πραγματικά δεν έχουν καμία αντίρρηση να τις γκρεμίσουν. Αναρωτιόμαστε όμως, 2.500, θα έλεγα, εκ παραδείγματος 2.5 χρόνια που το κέντρο κράτησης λειτουργεί με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν τις γκρεμίσανε αυτές τις θύρες. Γιατί δεν πήγαν να τις γκρεμίσουν με δύναμη και πώς το λέμε, αποφασιστικότητα. Να πω και πάλι, αντιλαμβανόμαστε την ευαισθησία των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να κλείσουν τα κέντρα κράτησης μεταναστών και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει συστηματικά. Γιατί και εκεί αναπτύσσονται διάφορες θεωρίες, τρομοκρατίες, τις οποίες πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για να καθησυχάσουμε την κοινωνία. Και γιατί, και είναι και πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αυτοί οι άνθρωποι, αν αφαιθούν ελεύθεροι, ποιες δυνατότητες έχουν να διαβιούν με τρόπο ανθρώπινο, έτσι ώστε να μην βρεθούν σε μια κατάσταση εξαθλίωσης στην οποία σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν. Δεν έχω καμία αντίρρηση να συνεργαστούμε με όλους τους ανθρώπους που έχουν τον ίδιο σκοπό, αλλά να συνεργαστούμε στη βάση μιας συγκεκριμένης λογικής. Και όχι στη βάση του ποιος τελικά θα φανεί πιο επαναστατικός από τον άλλον χωρίς να επιλύει το πρόβλημα. Κύριε Βασιλακόπουλε, επειδή πολλοί λόγοι έχουν γίνει για τα βουλευτικά αυτοκίνητα, οι τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας, τι έχουν επιλέξει? Ναι, κοιτάξτε. Δεν είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας, θα τους ρωτήσετε τους ίδιους. Αλλά να πω κάτι, αν μου επιτρέπει. Και φαντάζομαι ότι μου επιτρέπετε γιατί δεν είμαι και βουλευτής. Επομένως, εγώ δεν έχω κανένα προσωπικό όφελος σε αυτήν την κατεύθυνση. Προφανώς πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά για τα βουλευτικά προνόμια. Να συζητήσουμε όμως σε μια βάση η οποία θα λέει ότι ξέρετε, συζητάμε με ψυχραιμία και όχι με τις ευκολίες του λογισμού. Γιατί θα ήταν περίεργο ένας άνθρωπος που πηγαίνει, φανταστείτε, από την Κορινθία τρεις φορές τη βδομάδα στην Αθήνα. Δεν γίνει αυτά 600 χιλιόμετρα. Δεν είναι το δικό του αυτοκίνητο. Εγώ σας λέω το εξής προφανές, τα 600 χιλιόμετρα, αν τα βάλουμε, είναι 30.000 χιλιόμετρα το χρόνο. Και η προσωπική του ασφάλεια μπαίνει σε κίνδυνο και σας το λέω, όλοι ενδεχομένως θα έχετε βρεθεί. Εγώ στην προεκλογική περίοδο κινδύνευσα πολλές φορές, ακριβώς επειδή ήμουν μόνος μου, πραγματικά με ατύχημα γιατί είναι εξαντλημένος όλος και η δουλειά του δεν είναι βέβαια να οδηγεί το αυτοκίνητο, η δουλειά του είναι να κάνει αυτό που από τον νόμο προβλέπεται. Επομένως, νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο βεβαίως πρέπει με σεβασμό να το δούμε. Ας πούμε, οι βουλευτές της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών δεν θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο αυτοκίνητο. Αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, μου φαίνεται ότι γίνεται πολύ φασαρία για ένα δευτερεύον θέμα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ρωτήστε όμως, αν θέλετε, για τους... ακόμη δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση για το ποιοι βουλευτές έχουν αριθεί το αυτοκίνητο. Όταν την έχουμε, θα σας την κοινοποιήσουμε.